Ναι, Σοφία, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Εκτός από την εισβολή στην Ουκρανία, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τους υπολείπους, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μας καίνε τα μέτρα της, μας καίει η ακρίβεια. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, και συγκεκριμένα αύριο το πρωί στις 8.30 αναμένεται να γίνουν οι ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Σκρέκα, αλλά και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον κύριο Σπυλακάκη. Νωρίτερα όμως, σήμερα το απόγευμα, όπως ενημερωθήκαμε, θα υπάρχει και μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα μέτρα στήριξης τόσο των ευάλωτων νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Σήμερα το απόγευμα το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος ασθενεί και θα μεταδώσει το μήνυμα από το σπίτι του, από την οικία του. Και αύριο το πρωί στις 8.30 θα εξειδικευτούν οι ανακοινώσεις για την περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών, των ευάλωτων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ποιες είναι οι πληροφορίες, Σοφία, από το ρεπορτάζ σου? Όπως έχουμε πει, Βασίλη και Δέσποινα, τα μέτρα θα είναι και στοχευμένα, θα αφορούν δηλαδή τα ευάλωτα νοικοκυριά και θα αφορά αυτή την επιταγή, όπως την ονομάζουμε, την επιταγή ακρίβειας. Ναι. Μένει να δούμε ποια θα είναι τα νοικοκυριά τα οποία κυρίως είναι ευάλωτοι. Βέβαια, έχουμε πει οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι, αλλά και τα νοικοκυριά με χαμηλό ετήσιο εισόδημα. Θα υπάρξουν όμως και μέτρα στήριξης οριζόντια. Αυτά θα έχουν να κάνουν με την επιδότηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Θα είναι κατάτι αυξημένη, όπως λένε οι πληροφορίες, θα είναι κάτι παραπάνω από 39-40 ευρώ με τους προηγούμενους μήνες. Και θα είναι πιο ανεβασμένη, Βασίλη και Δέσποινα, στις επιχειρήσεις, όπως πληροφορούμαστε. Το μείζον θέμα είναι να δούμε στις ενεργοφόρες επιχειρήσεις συγκεκριμένα, νομίζω. Ακριβώς. Και βέβαια, αυτό που καίει όλους μας είναι το θέμα της βενζίνης. Εκεί φαίνεται ότι τα νοικοκυριά τα οποία θα πάρουν επιστροφές από την βενζίνη δεν θα αφορά μόνο τα χαμηλά σε εισόδημα νοικοκυριά, αλλά όπως λένε οι πληροφορίες, θα κινηθεί και λίγο παραπάνω στα νοικοκυριά με μεγαλύτερο ετήσιο εισόδημα. Μένει να δούμε πού θα φτάσει ο πύχης. Μιλάμε για το επίδομα κίνησης, Σοφία, ακριβώς, καταλαβαίνω σωστά. Ακριβώς. Μιλάμε για χρήματα που θα δοθούν πίσω ως επιστροφή από τα χρήματα που θα δώσει. Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για τον τρόπο που θα γίνει αυτό. Για τον τρόπο, ακριβώς. Όχι. Έχει κλειδώσει, αλλά περισσότερες πληροφορίες δεν γνωρίζουμε. Μάλλον θα γίνει μέσω μιας πλατφόρμας που θα υποβάλουν εκεί την αίτησή τους οι δικαιούχοι, θα αναγνωρίζουν ότι είναι δικαιούχοι. Θα πρέπει φυσικά να δηλώνουν τις αποδείξεις που έχουν βάλει τη βενζίνη τους ή το πετρέλαιο κίνησης. Και έπειτα θα λαμβάνουν στο λογαριασμό τους προφανώς ένα ποσό. Ή θα είναι επιστροφή, ή θα είναι ποσό σε μετρητά. Αυτό μένει να διευκρινιστεί. Μένει να δούμε και το ύψος, Βασίλη, γιατί χθες υπήρχαν πληροφορίες ότι μπορεί να αφορά και νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα 25 ή μέχρι και 30.000 ευρώ. Αλλά μένει να το δούμε. Να πιάσει ένα μέρος της μεσαίας τάξης. Πολύτιμες οι πληροφορίες σου, Σοφία. Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι βλέπουμε καθημερινά στην τσέπη μας τα αποτελέσματα όλης αυτής της κατάστασης. Δηλαδή, πηγαίνεις να βάλεις βενζίνη που έβαζες με 20 ευρώ, τώρα δίνεις 30. Για να βάλεις το ίδιο ποσό. Το ίδιο ακριβώς, τα ίδια λίτρα. Τα ίδια λίτρα να βάλεις, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι ένα θέμα που καίει όλα τα νοικοκυριά και όχι μόνο την Ελλάδα, παιδιά, και την Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο την Παρασκευή θυμίζω ότι θα υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας για αυτό το θέμα. Το ίδιο θέμα θα απασχολήσει και τη Σύνοδο κορυφής στις 24 και τις 25 Μαρτίου, εκτός βέβαια από το θέμα της Ουκρανίας. Άρα μάλλον πάμε για ένα κοινό αίτημα του Νότου προς την Κομισιόν, προς την Ευρώπη, για το θέμα και της ενέργειας και της ακρίβειας. Το ευρωομόλογο είδαμε να μην περπατά, ωστόσο να δούμε μήπως τελικά καταλήξουν με κάποιον άλλον τρόπο, ή αν θα το δούμε στις 24 και 25 Μαρτίου. Το ευρωομόλογο είναι πρόταση του Εμμανουέλ Μακρόν. Ναι. Δεν φαίνεται ότι περπατά ακόμα, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν περπατούσε, θυμίζω, ότι δεν περπατούσε ούτε η πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και τελικά ακόμα και οι χώρες που ήταν λίγο πιο κρατημένες, που ήταν λίγο πιο, θα έλεγα, επιφυλακτικές, τελικά έδωσαν το πράσινο φως, και μιλώ για τη Γερμανία, και τελικά και το Ταμείο Ανάκαμψης
Εντάξει, το ευρωομόλογο θα είναι ένα δάνειο και στις χώρες θα είναι ένα δάνειο. Το θέμα είναι πώς θα δοθούν τα χρήματα σε κάθε χώρα για να μην αυξηθούν τα ελλείμματα. Δηλαδή, μην το πάρουν ως δάνειο, να το πάρουν ως μια επιχορήγηση, για παράδειγμα, ώστε να μην διωγγωθεί και το χρέος τους. Αυτό είναι, νομίζω, το μείζον ζήτημα που ζητούν οι Υπουργοί Οικονομικών. Λοιπόν, μιλάμε πια για μια άλλη Ευρώπη όμως μετά την ρωσική εισβολή. Οπότε, ας ελπίσουμε να υπάρξει ένας κοινός βηματισμός. Καθώς για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο, είναι πρόβλημα και το ενεργειακό. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.